«Σολομώντας ενίκησα», αναφώνησε ο Ιουστινιανός στα εγγένεια του ναού της Αγίας Σοφίας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή σχετικός με τις τέχνες, πάντα κοντά σας Δευτέρα με Τρίτη από το κανάλι 7 Arts. Βρείτε μας στο φατσοβιβλίο, στο στιγμίο τηλεγράφημα και στο τιτίβισμα. Αν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή, κάντε την τώρα, πατήστε και το καμπανάκι. Σημερινό μας θέμα, ο Ναός του Θεού Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Η Αγία Σοφία, η Αγία Σοφιά, γνωστή και ως Ναός της Αγίας του Θεού Σοφίας ή απλά η Μεγάλη Εκκλησία, είναι πρώην χριστιανικός ναός και νυν μουσείο που βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη. Από το 537 μέχρι το 1453 λειτουργούσε ως Ορθόδοξος Καθεδρικός Ναός της πόλης με εξαίρεση την περίοδο 1204-1261 κατά την οποία ήταν Ρώμαιο Καθολικός Ναός. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης μετατράπηκε σε Ισλαμικό τέμενος, ενώ το 1934 μετατράπηκε σε μουσιακό χώρο. Στο σημείο όπου ανεγέρθηκε η Αγία Σοφία υπήρχε ο μόνιμος ναός κτισμένος επί Κωνσταντίνου του Πρώτου και Κωνσταντίνου του Δευτέρου, ο οποίος όμως κάηκε κατά τη στάση του Νίκα το 532 μετά Χριστόν. Ανήκει στις κορυφαίες δημιουργίες της Βυζαντινής Ναοδομίας, όντας πρωτοποριακού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής συνθέσεως και υπήρξε το σύμβολο της πόλης τόσο κατά τη Βυζαντινή όσο και κατά την Οθωμανική περίοδο. Το παρόν κτίριο ξεκίνησε να αναγείρεται το 532 και γενιάστηκε στις 27 Δεκεμβρίου του 537 επί βασιλείας του Ιουστινιανού του Πρώτου από τους μηχανικούς Ανθέμιο από τη Στράλης, το σημερινό δηλαδή Αηδίνιο, και τον Ισίδωρο από τη Μίλητο. Στο ίδιο σημείο επί του πρώτου λόφου της Κωνσταντινούπολης και σε κοντινή απόσταση από το Μέγα Παλάτιο και τον υπόδρομο της πόλης είχαν χτιστεί παλαιότερα δύο ακόμα ναοί που καταστράφηκαν επίσης από πυρκαγιά. Το οικοδόμημα ακολουθεί τον αρχιτεκτονικό ρυθμό της Τρουλαίας Βασιλικής και συνδυάζει στοιχεία της πρώιμης Βυζαντινής Ναοδομίας σε πολύ μεγάλη κλίμακα. Αρχιτεκτονικές επιρροές της Αγίας Σοφίας εντοπίζονται σε αρκετούς μεταγενέστερους Ορθόδοξους ναούς, αλλά και σε Οθωμανικά τζαμιά, όπως το τέμενος του Σουλεϊμάν και στο Σουλτάν Αχμέτ τζαμί. Εκτός από τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της, η Αγία Σοφία ξεχωρίζει επίσης για τον πλούσιο εσωτερικό διάκοσμό της, που ωστόσο υπέστη σοβαρές καταστροφές κυρίως από τους Τούρκους κατακτητές κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας. Η Αγία Σοφία είναι το πρώτο κτίσμα που χτυπάει στα μάτια του επισκέπτη, καθώς εισέρχεται από την Προποντίδα. Το ξεχωριστό αυτό σημείο είχαν επιλέξει για να χτίσουν τους ναούς τους αιώνες πριν από τους Βυζαντινούς ή ειδωλολάτρες. Ο πρώτος ναός της Αγίας Σοφίας θεμελιώθηκε από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο το 330 μετά Χριστόν, όταν ονόμασε τη μετέπειτα Κωνσταντινούπολη πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η ανέγερση του ναού ολοκληρώθηκε από τον γιο του Κωνσταντίνο και τα εγγένεια έγιναν στις 15 Φεβρουαρίου του 360 μετά Χριστόν. Κατά την εποχή του Αρκαδίου, το 404, η πρώτη Άγια Σοφιά πυρπολείται και θα κτιστεί εκ νέου από τον Θεοδόσιο τον Δεύτερο. Τα εγγένεια θα γίνουν στις 10 Οκτωβρίου του 415 μετά Χριστόν. Όμως ο ναός θα πυρπολυθεί και πάλι το 532 κατά τη στάση του Νίκα. Έτσι, ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός ο Πρώτος αποφασίζει να κατασκευάσει την εκκλησία από την αρχή, στον ίδιο χώρο, αλλά πολύ πιο επιβλητική για να δεσπόζει στη βασιλεύουσα. Τα θεμέλια αυτού του μεγαλοπρεπή ναού θα μπουν στις 23 Φεβρουαρίου του 532 με σχέδια που εκπώνησαν οι αρχιτέκτονες που προαναφέραμε Ανθέμιος και Ισίδωρος. Για την ολοκλήρωση του κολοσσέου έργου δούλεψαν αδιάκοπα επί 6 χρόνια 10.000 τεχνίτες, ενώ ξοδεύτηκαν 320.000 λίρες, περίπου 120 εκατομμύρια ευρώ. Από κάθε σημείο που υπήρχε ελληνισμός έγινε προσφορά.
Τα πράσινα μάρμαρα από τη Μάνη και την Κάριστο, το ξύλο τριανταφυλιάς από τη Φρυγία και τα κόκκινα από την Αίγυπτο. Από τον υπόλοιπο κόσμο προσφέρθηκαν τα πολύτιμα πετράδια, ο χρυσός, το ασίμι και το ελεφαντόδοντο για τη διακόσμηση του εσωτερικού. Τα εγγένεια έγιναν στις 27 Δεκεμβρίου του 537 από τον Ιουστινιανό, ο οποίος βλέποντας την υπεροχή της Αγίας Σοφίας έναντι του ξακουστού ναού του Σολομώντα αναφωνεί: «Δόξα το Θεό, το καταξιοσάντι μετελέσε τιού των έργων, νενικικάσε Σολομών». Για 1000 και πλέον χρόνια, δηλαδή από το 537 έως το 1453, η Αγία Σοφία θα αποτελέσει το κέντρο της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Εκεί ο λαός θα γιορτάσει τους τριάμβους, θα θρηνήσει τις συμφορές και θα αποθεώσει τους νέους αυτοκράτορες. Η τελευταία λειτουργία τελέστηκε στις 29 Μαΐου του 1453. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, αφού προσευχήθηκε μαζί με το λαό και ζήτησε συγγνώμη για τα λάθη που πιθανόν έκανε, έφυγε για τα τείχη όπου έπεσε μαχόμενος. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, η Αγία Σοφία έγινε τζαμί και με την επανάσταση του Κεμάλ Ατατούρκ μετατράπηκε σε μουσείο. Τεράστιο ενδιαφέρον έχει να μελετήσουμε το κτίριο αρχιτεκτονικά. Μετά τη μετατροπή του ναού σε μουσουλμανικό τέμενος, προσθέθηκαν 4 μιναρέδες. Αυτά λοιπόν για την Αγία Σοφία. Αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, κάντε ένα like, αφήστε τα σχόλιά σας, τις απορίες σας και να μας στείλετε τις προτάσεις σας για έργα τέχνης που θα θέλετε να μάθετε και να ακούσετε. Το πιο σημαντικό μην ξεχάσετε, εγγραφή ή subscribe και κλικ στο καμπανάκι. Πριν κλείσουμε, θυμηθείτε, η τέχνη δεν έχει όρια. Είναι ελεύθερη, είναι για όλους και όλοι μπορούν να την κάνουν. Από τον Σκιά, να είστε πάντα καλά και να τα λέτε.